Εντάξει, παιδιά. Αν δεν ακολουθείτε τη Μαρία στο Instagram, χάνετε. Ναι. Χάνετε. Πραγματικά εκεί καταλαβαίνεις. Για τη Σούργιολο μιλάμε. Δεν μιλάμε για κανονικό. Πολύ ωραίο πρόμο. Ωραίο πρόμο, ωραίο. Παιδιά, θα την πάρω τηλέφωνο. Αλήθεια. Ναι, θα πάρω τη Μαρία τηλέφωνο. Μπορεί να κοιμάται η κοπέλα τέτοια ώρα. Σιγά που θα κοιμάται. Δεν θα σου απαντήσει. Θα μου πει. Πώς θα σου κακομοίρα μου, άμα δεν βλέπεις την εκπομπή. Θα τη βλέπει. Δεν σήκωσε. Πώς δεν σας βλέπω εδώ με την Ισμήνη. Κορίτσι μου, γλυκό, για την Ισμήνη το λέω. Τι είναι αυτά που κάνεις. Από πού να το μαζέψω. Ωχ, Θεέ μου. Η Ισμήνη τι είπε για το μαλλί. Δεν ξέρω από πού. Πες μου λίγο, όντως είναι πολύ ωραία ερώτηση αυτή που λέει η Ελένη. Τι είπε η Ισμήνη. Η Ισμήνη, όταν με πρωτοείδε, είπε ότι είναι σαν... Πόσο, τι είμαι σαν. Σαν. Σαν σκιάχτρο. Κάτι άλλο επειδή μη. Πάντως όταν το έδειξα στον Φίλιππο, γελούσε ένα τέταρτο. Είναι τέριο πρόμο αυτό για τα μαλλιά σου. Η Ισμήνη σαν σκιάχτρο, ο Φίλιππος γελούσε. Μπράβο. Παιδιά, είναι μεγάλο το σοκ. Εγώ τώρα που την έχω συνηθίσει, αλήθεια σου λέω, θεωρώ ότι μπορεί να το υποστηρίξει. Είναι σαν Μπριζίτ Μπαρντό. Είσαι κορίτσι μου, ό,τι και να κάνεις, ρε παιδί μου, είναι φοβερό αυτό το πράγμα. Εγώ την Κυριακή την είδα τη Μαρία στην πρεμιέρα της Λορέτας. Προσπαθούμε να το συνηθίσουμε. Με ένα τουρμπάνι. Και φορούσε ένα τουρμπάνι η Μαρία και τη λέω, έχεις βάψει μαλλί. Μου λέει ναι. Και με κάνει μία έτσι και βγαίνει το ξανθό. Εκείνη τη στιγμή νόμιζα ότι έβλεπα άλλον άνθρωπο. Τη λέω, πώς είσαι έτσι. Δεν αισθάνεσαι ξανθιά στην ψυχολογία, νομίζω. Γι' αυτό, Μαρία, κοίταξε να δεις, με το που εντωμεταξύ έγινα ξανθιά με έναν μαγικό τρόπο. Μου φέρνουνε ροζ, μου φέρνουνε μίνι φορέματα. Μπάρμπι. Πώς αισθάνεσαι τώρα, έχεις συνηθίσει. Τώρα αρχίζω και το συνηθίζω. Μου πήρε καμιά εβδομάδα. Εντάξει, τις πρώτες μέρες ήμουνα σοκαρισμένη, δεν μιλούσα σε άνθρωπο. Δεν ήξερα πώς να αντιδράσω. Ο Γιάννης τι είπε. Ο Γιάννης στην αρχή μου λέει κάτσε να σε συνηθίσω. Του πήρε μια μέρα. Την επόμενη μέρα που μου λέει εσύ σου πάει. Να σε ρωτήσω κάτι, ρε Μαρία, δεν είχες αυτή την απορία για τον εαυτό σου. Όλες το έχουμε κάνει και εγώ έχω υπάρξει ξανθιά. Όλες κάποια στιγμή είπαμε θέλω να με δω, ρε παιδί μου. Πώς είμαι ξανθιά, δηλαδή δεν ήθελες να το κάνεις. Έτσι κι αλλιώς. Όχι. Ποτέ το ποτώνω. Όχι. Ποτέ το ποτώνω όμως. Γιατί. Ξέρεις εσύ τώρα, εγώ είμαι ταγμένη με λαχρινή. Δηλαδή πραγματικά δεν περνούσε καν από το μυαλό μου αυτό το πράγμα να το κάνω ποτέ. Αυτό κάνει όμως και πιο σπουδαίο αυτό που έκανες για τη δουλειά σου, γιατί να πως φαίνονται οι επαγγελματίες. Βέβαια.